ξεκινούν τα κόμματα πριν ακόμα ανοίξει η αυλαία της προεκλογικής περίοδου. Ο Αντώνης Σαμαράς από το βήμα της κοινοβουλευτικής του ομάδας έθεσε το δίλημα της κάλπης. Παραμονή στο ευρώ και αλλαγές ή οικονομική απομόνωση. Η μάχη που αρχίζει από μεθαύριο για τις νέες εκλογές δεν αφορά κανένα κόμμα, καμία εκλογική επιρροή. Αφορά το αν η Ελλάδα θα παραμείνει μέσα στην Ευρώπη την ώρα που ίδια η Ευρώπη αλλάζει ή αν η Ελλάδα θα υποχρεωθεί να βγει από την Ευρώπη χάνοντας πολλά και ρισκάροντας ακόμα περισσότερα. Ο ελληνικός λαός έχει μπροστά του δύο δρόμους. Από τη μία να αλλάξουμε τα πάντα στην Ελλάδα με αλλαγές που είναι εφικτές, που γίνονται σε μια στιγμή που και η Ευρώπη αλλάζει, και από την άλλη να ζήσουμε τον τρόμο της εξόδου της χώρας από το ευρώ, τον τρόμο της απομόνωσης εκτός Ευρώπης και της κατάρρευσης όσων είχε φτιάξει ο ελληνικός λαός μέχρι σήμερα. Μάλιστα, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας εγγενίασε τη μετοπική σύγκρουση με τον Αλέξη Τσίπρα, επικρίνοντας τον ΣΥΡΙΖΑ ότι ευαγγελίζεται την καταγγελία της σύμβασης. Κάτι που συνεπάγεται έξοδο από το ευρώ με συνακόλουθη κάθετη υποβάθμιση του βιωτικού επίπεδου των πολιτών, όπως είπε. Από την πλευρά του, ο Αλέξης Τσίπρας, που καταγγέλει συστηματική κατασυκοφάντηση των θέσεών του από το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία, εξαπέλυσε προσωπικά βέλη στον Αντώνη Σαμαρά. Είναι ομοσπονδία από συνιστώσεις αριστερών ομάδων, που ξεκινάνε από την εκρανάσταση του Σφυροδρέπανου και φτάνουν μέχρι την αναρχία. Δεν έχει παρά να διαβάσει κανείς αυτές τις συνιστώσεις. Αν τους ακούγαμε, δέστε τι θα γινόταν. Η νέα δραχμή θα έμπαινε στην υποτίμηση, τουλάχιστον στο μισό. Οι αποδοχές θα έπεφταν και εκείνες στο μισό. Οι τιμές σε όλα τα εισαγόμενα θα εκτοξευόντουσαν. Αυτός είναι ο εφιάλτης που μας φέρνουν όσοι μιλάνε για μονομερή καταγγελία της σύμβασης. Εφιάλτη, κύριε Σαμαρά, ζει τώρα ο ελληνικός λαός. Εφιάλτη ζει ο ελληνικός λαός εδώ και 2 χρόνια με τις επιλογές σας και ζει εξαιτίας και των δικών σας διαρκών υποχωρήσεων και των δικών σας διαρκών επιλογών να στηρίξετε τις πολιτικές του μνημονίου. Είναι συνασπισμός από συνιστώσεις της γκρίνιας, όχι κόμμα ευθύνης. Εκτονώνουν τους εαυτούς τους με τη διαμαρτυρία, αλλά είναι ανίκανοι να βγάλουν τη χώρα από την κρίση. Δεν θα ήθελα να αναφερθώ στην μεγάλη υπευθυνότητα και στις μεγάλες ικανότητες του ίδιου του κυρίου Σαμαρά. Τις έχει γνωρίσει και τις έχει καταλάβει ο ελληνικός λαός από τότε που ήταν υπουργός εξωτερικών στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Στο σπίτι του κρεμασμένου άλλωστε δεν μιλάνε για σκηνή. Και πείτε μας επιτέλους ποιο είναι το δικό σας σχέδιο για τη χώρα. Δεν μιλάτε όμως γι' αυτό. Γιατί το σχέδιό σας είναι το μνημόνιο. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος προτάσει τα χαρακτηριστικά της υπευθυνότητας και του ρεαλισμού για το μέλλον της χώρας ως ενδεδειγμένα κριτήρια της ψήφου. Πηγαίνουμε σε εκλογές, προτείνοντας στους Έλληνες πολίτες την επομένη των εκλογών μια κυβέρνηση της υπεύθυνης κεντροαριστεράς. Ανοίγουμε μέτωπο, με την δεξιά βεβαίως, που οδήγησε τη χώρα στις εκλογές εχμαλωτισμένη στην ψευδέστηση της δίθεν κομματικής αυτοδυναμίας. Και βέβαια ανοίγουμε καθαρό και σαφές μέτωπο με την ανευθυνότητα, την δημαγωγία και τον λαϊκισμό που εμφανίζεται ως δίθεν αριστερός ή προοδευτικός. Για τις 17... Επιμένει αντιμνημονιακά ο Πάνος Καμένος, επενδύοντας σε πατριωτικούς τόνους. Εμείς θα κυβερνήσουμε την Ελλάδα για να φέρουμε σταθερότητα, να φέρουμε την ανάπτυξη, να φέρουμε την ασφάλεια. Πρέπει να μας εμπιστευτούν. Να αποτελέσει το ΚΚΕ το ισχυρό αντίβαρο στην πολιτική σκηνή, ζήτησε η Αλέκα Παπαρίγα και ενίσχυση των ποσοστών του ο Φώτης Κουβέλης. Χρειάζεται να υπάρχει ένα αντίβαρο μέσα στο κοινοβούλιο και πάνω απ' όλα μέσα στο λαό. Γιατί τα πράγματα μετεκλογικά, είτε και το δεξιά είτε και το αριστερά έχουμε, το τιμόνι θα στρέφει συνεχώς όλο και πιο δεξιά για το λαό. Απευθυνόμενος στον ελληνικό λαό, του ζητώ την δύναμη που μας έδωσαν στις εκλογές της 6ης Μαΐου να την πολλαπλασιάσουν. Από αύριο μετρά αντίστροφα ο χρόνος για την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος που θα διαλύσει τη Βουλή και θα κηρύξει επίσημα την προεκλογική περίοδο.